Για να καταφέρεις να βάλεις μέσα στην απόχη σου ένα μεγάλο λαβράκι, 3, 4, 5 κιλά, δεν είναι θέμα τύχης. Αυτό το μπαμπόνιρο ψαρί που τριγυρίζει στα λιμάνια, στις παραλίες, στις εκβολές των ποταμών και όπου μπορεί να βρει την τροφή του, δεν θα χτυπήσει καθόλου εύκολα το δολωμά μας. Πρέπει τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε να είναι όσο γίνεται καλύτερα ή μάλλον όσο γίνεται κατάλληλα για αυτό το ψάρεμα. Δηλαδή, τα καλάμια μας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 3,60, ειδικά αν ψαρεύουμε σε λιμάνι. Πρέπει να είναι μαλακά έως μέτρια, όχι σκληρά, γιατί το μηχανισμό θα τον έχουμε γεμίσει με 28 μπετονιά. Τουλάχιστον εγώ αυτό βάζω. Εσείς, άμα θέλετε, βάζετε πιο χοντρή. Τα πολυάγκιστρα που χρησιμοποιώ, τα φτιάχνω μόνος μου, είναι νούμερο 25, με αόρατη μπετονιά πολύ καλής ποιότητας. Το ίδιο και τα αγκίστρια, από τα πιο ακριβά, λεπτά και αχρησιμοποίητα, εννοείται. Ακόμη και το στριφτάρι που θα βάλω θα είναι πολύ μικρό και πολύ μεγάλης αντοχής. Τίποτα άλλο δεν θα έχει στην αρματουσιά. Εάν θα ρίξω και κάποιο καλάμι με μονάκιστρο, αυτό θα είναι το πολύ μέχρι νούμερο 20, με αόρατη μπετονιά και πολύ καλής ποιότητας επίσης. Η μπούκα του λιμανιού είναι το σημείο που θα ρίξω το πρώτο μου καλάμι για να ελέγξω την είσοδο και την έξοδο των ψαριών. Λίγο πιο μέσα και λίγο πιο βαθιά, πιάσω και το μήκος της μπούκας, θα ρίξω ακόμη ένα καλάμι. Αυτά τα δύο μου είναι αρκετά για εκείνο το σημείο. Μπορώ να ρίξω ακόμη ένα από την εξωτερική πλευρά του λιμανιού, λίγο πιο μακριά. Δεν θα δημιουργήσω με τίποτα φασαρία, ούτε θα ρίξω πολλά εργαλεία για να μην πονηρέψω αυτά τα πολύ πονηρά ψάρια. Οι καρούλες είναι ένα παλιό ψαρευτικό εργαλείο. Εγώ τις χρησιμοποιώ πάντα και ειδικά το χειμώνα, ακόμη περισσότερο. Έχω για μάνα 35 μπετονιά και πάνω, 40-45 για να είναι δυνατή να αντέχει. Πολύ άγγιστα χοντρά, πιο χοντρά από αυτά που ρίχνω στα καλάμια. Και επιλέγω τα σημεία που θα ρίξω να είναι κοντά σε ψαροκάικα, σε γρυγρή, σε σημεία που δεν ρίχνουν άλλοι ψαράδες, που δεν ψαρεύονται συχνά γιατί έχει σκοινιά οτιδήποτε άλλο. Θα ρίξω και σε άλλα σημεία έτσι, που να μην είναι τόσο προσιτά, εδώ ανάμεσα σε ψαροκάικα, σε βάρκες, σε οτιδήποτε. Σε μέρη που δεν ψαρεύουν συχνά. Και τα ψάρια όμως είναι συνηθισμένα να βλέπουν ψαροδόλια από αυτά που αφήνουν οι βάρκες στη θάλασσα.